Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω τι ξύστρα και πώς μπορούμε να κάνουμε ακόμη και τις πατατούλες μας σπαγκέτι. Μπορούμε να τις κάνουμε έτσι όπως είναι, να πέσουν στο λαδάκι και να γίνουν τηγανιτές και να γίνουν σαν chips. Αλλά εγώ θα τις κάνω ένα φαγητό στη γάστρα μας που θα σας δείξω και τη συνέχεια μετά. Τώρα όμως θα σας δείξω το εργαλείο, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί εκτός από κολοκυθάκια, αγκουράκια, καρότα, το παντζάρι, μπορούμε να τρίψουμε και την πατάτα σε ταλιατέλες και να κάνουμε ένα φαγητό πολύ πιο γρήγορα, γιατί όσο πιο λεπτά είναι κομμένη η πατάτα, τόσο πιο γρήγορα μαγειρεύεται, είτε για μια ομελέτα, είτε για το φούρνο. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, κορίτσια, να το κάνουμε αυτό. Σας δείχνω τώρα στον αέρα εδώ πώς το κάνουμε, αλλά είναι καλό να είναι στη βάση, γιατί με αυτόν τον τρόπο κινούμαστε καλύτερα με το χέρι μας. Αλλά δείτε τι όμορφα που βγάζει την πατάτα, λεπτή και σαν ταλιατέλα. Είναι σαν ένα μακαρόνι πιο χοντρό και έτσι, εκτός από το ότι γίνεται νόστιμη, έχει πολύ ωραία εμφάνιση και ξέρουμε πολύ καλά ότι η εμφάνιση μετράει. Μένει ελάχιστο που έχουμε καρφώσει επάνω από την πατάτα και το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ ωραίο φτιαγμένο σε πατάτα μακαρόνι. Τώρα, αφού έχουμε κόψει τις πατατούλες μας σαν μακαρόνια σπιραλιζέρ, και θα βάλω λίγο λαδάκι στη γάστρα μου κάτω, θα προσθέσω τις πατατούλες τριμμένες κατά αυτόν τον τρόπο. Θα βάλω αλατάκι. Πιπεράκι. Και λίγη ρίγανη. Θα προσθέσω ένα κρεμμύδι λεπτοκομμένο σε φέτες, τις οποίες μπορεί να τις σπάσω και λίγο με τα χέρια μου, γιατί έτσι θα βγάζουν καλύτερα τις γεύσεις. Θα το σκορπίσω επάνω από τις πατατούλες μου. Και τώρα θα στρώσω το κρεατάκι. Θα μπορούσε να είναι μπριζολάκια που θα βάλω εγώ, θα μπορούσε όμως να είναι και φιλετάκια, θα μπορούσε να είναι ό,τι κρέας σας αρέσει επάνω από τις πατατούλες. Και ξέρουμε ότι οι πατάτες θέλουν πολύ χρόνο για να μαγειρευτούν, θέλουν τουλάχιστον μία ώρα, ενώ το κρέας θέλει λιγότερο. Εδώ τώρα με αυτόν τον τρόπο θα το κάνουμε για να είναι πιο γρήγορο ακόμη και το μαγείρεμα, τόσο ψιλοκομμένη που είναι η πατάτα. Θα βάλουμε και εδώ. Και εδώ έχω τρίψει χυράκι, κυρίως ημίσκληρο ή και γραβιέρα μπορείτε να βάλετε, και γκούντα μπορείτε να βάλετε. Θα προσθέσω μία κουταλιά γιαούρτι, μεγάλη κουταλιά. Μία κουταλιά μουστάρδα. Και μία κουταλιά μαγιονέζα. Θα το ανακατέψω. Δεν θα προσθέσω άλλο λαδάκι, μόνο αυτό που έβαλα κάτω στη γάστρα μου. Αυτό θα είναι επάνω το dressing που θα βάλω επάνω από τις μπριζόλες μου. Θα το ψήσω μισή ώρα με κλειστό το καπάκι και άλλο ένα τέταρτο με ανοιχτό το καπάκι για να πάρει χρώμα. Αυτό είναι η συνταγή μου. Είναι πάρα πολύ απλή, πολύ εύκολη. Είναι κάτι διαφορετικό. Συνήθως δεν κάνουμε τέτοια φαγητά. Βάζουμε τις πατατούλες με τις μπριζόλες, λεμονάτες. Κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Έτσι ούτε το κρέας μας θα στεγνώσει. Θα γίνει νόστιμο, θα γίνει γρήγορα. Σε 3 τέταρτα θα έχετε έτοιμο φαγητό. Καλή επιτυχία. Θα σας το δείξω ψημένο.